Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο από Κόρωνα, τον κύριο Χαράλαμπο Κουκιανάκη. Είχαμε μιλήσει μαζί χθες. Καλησπέρα και πάλι, κύριε Κουκιανάκη. Καλησπέρα. Χθες σας είχαμε βρει σε μια αυλή που φλέγονταν. Θέλουμε και μας μιλήσατε όσο μπορούσατε, βέβαια είχατε την ευκαιρία δεδομένων των συνθήκων. 24 ώρες μετά θέλαμε να μας πείτε τι γίνεται εκεί στην περιοχή. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε αναδιαπηρώσει σε πλέον 1.000 άνεμοι. Από τρία σημεία συνεχίζουν να επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Συμμετέχει στην κατάσταση των αναδιαπηρώσεων και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Ενδεχόμενη υπόψη μπορούμε να πούμε ότι είναι η κατάσταση. Σε ποια σημεία είναι τώρα τα μέτωπα που υπάρχουν εκεί? Είναι Βρύσες και Καλαμίτσι. Μάλιστα. Αυτό τη σήμερα από Κόρωνας μετρά τις πληγές του. Πληγές που έρχονται από ασυνείδητους, βληματίες, πολίτες, οι οποίοι θέτουν ελαφρά την καρδία σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αλλά και περιουσίες των συνδυνατών μας, οι οποίες χτίστηκαν με τα κόπων και βασάνων και τις είδαν μέσα σε λίγες ώρες να γίνονται από καΐδια. Όνειρα μια ζωή να γίνονται από καΐδια. Αυτό με τι άλλο, είναι κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό, είναι κάτι το οποίο εκτός από τη θλίψη μας γεμίζει και οργή για όλους εκείνους που συνειδητά πλέον καταστρέφουν περιουσίες τις ζωές των συνδημοτών μας και τις ζωές όλων εκείνων που επιχειρούν στην κατάσταση της πυρκαγιάς. Αυτό που κρατάω εγώ στην πυρκαγιά είναι ο αυθορμητισμός που υπήρξε από τους συνδημότες μου στον Αβοκόρωνα, οι οποίοι χωρίς καμία έκκληση, χωρίς κάποιος να τους παρακαλέσει, έτρεξαν, έδωσαν όλο τους το είναι, όλες τις δυνάμεις, είτε με υδροφόρα, ιδιωτικά οχήματα, τα οποία ήδη έχουν μετραχτεί κλπ. Αλλά και με τα ίδια στα χέρια. Ναι. Άνθρωποι κάθε ηλικία. Αυτό είναι συγκινητικό. Είναι σημαντικό. Και αυτό, εμένα με γεμίζει έτσι αισιοδοξία ότι η κοινωνία αντιστέκεται, η κοινωνία έχει κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη και μπορεί και έχει δυνάμεις να αντισταθεί. Αυτό με γεμίζει αισιοδοξία όσον αφορά το. Γιατί το θέμα είναι τώρα και πώς θα επιβληθούν αυτές οι πληγές. Το πολύ βασικό. Ως Δήμος από Κορώνα, ναι. Σήμερα λοιπόν βγάλαμε ένα συνεργείο που κατέγραψε τις ζημιές στις υποδομές συγκράτησης και άλλο ένα συνεργείο τεχνικών, μηχανικών του Δήμου, που κατεγράψαμε τις ζημιές στις υποδομές που αφορούν κυρίως την εμποπτεία. Και όχι μόνο. Ναι. Αύριο θα ζητήσουμε ανάλογα τις πιστώσεις προκειμένου να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε, με δεδομένο ότι ο Δήμος είναι η τρίτη φορά που πλήγεται και κυρίσει σε κατάσταση. 11 Φεβρουαρίου του 2017, θεομηνία. 26 Οκτωβρίου του 2017, θεομηνία. Δημήρες. Και τώρα αυτή η λέλαπα της φωτιάς που, αν θέλετε, το καλύτερο φυσικό δάσος της Κρήτης, θα έλεγα, τον Πευκόλασσο και τον Τιπανσόνα εκεί στην περιοχή Αντρίφες και Άγιους Πάντες. Στρέμματα, χιλιάδες καμένα. Χιλιάδες ελαιόδεντρα, δεκάδες στρέμματα αμπελιό, ζωικό κεφάλαιο, εργοπρόβατα, μέλισσες καμένες, δύο αγρικίες αποθήκες, με η μία ήταν γεμάτη από μηχανήματα αγροτικά, έργων, αγροτικά προϊόντα, κατεστραμμένοι ολοσχερός. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει σε θλίψη, έχει καταρακωθεί, αν θέλετε, η ψυχολογία των ανθρώπων. Εμείς λέμε ότι είμαστε εδώ όλοι μαζί να μπορέσουμε να ξαναβρούμε τον βηματισμό μας. Είναι πάντα η επόμενη μέρα, είναι πολύ δύσκολη, κύριε Κουκιανάκη. Πρέπει να πω ότι όλες οι εκδηλώσεις, οι θεσινές, ναι, που είχαμε στο πολιτικό καλοκαίρι του 2018 αναβλήθηκαν. Όπως καταλαβαίνετε, και εξαιτίας των... Ναι, είναι λογικό, νομίζω, λογική συνέπεια αυτό. Όλων αυτών που άδικα έχασαν τη ζωή τους. Εδώ, όταν βλέπει κανείς αυτές τις εικόνες, στην Αθήνα να εξετυλίζονται μπροστά του, θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε εμείς αυτό που πάθαμε δεν ήταν τίποτα. Μπροστά στη μεγαλύτερη τραγωδία, όπως και να το κάνουμε, δύσκολες οι καταστάσεις. Και αυτός ο φόρος που πρέπει να πληρώνουμε κάθε καλοκαίρι
είναι και αυτό ανεξήγητο. Ή μάλλον θα περιμένουμε να μας δώσουν την εξήγηση οι αρμόδιες αρχές. Κύριε Κουκιανάκη, εμείς... Εγώ αυτό που θα έλεγα, γιατί ως αντινομάρχης πολιτικής προστασίας που ήμουν πριν λίγα χρόνια, πράγματα τα οποία δυστυχώς ούτε τότε αλλά ούτε μέχρι σήμερα έχουν διορθωθεί. Ναι. Η Κρήτη πρέπει να έχει το ελικόπτερο το Έριξον και το άλλο το συμπατώ το μικρό. Ναι. Το Έριξον έχει δυνατότητα να ρίχνει ορισμένες ρήψεις νερού, στοιχειωμένες, ποσότητες νερού όσες πρέπει. Δεν είναι όπως το άλλο που ανοίγει το κουβά και πέφτει το νερό. Μάλιστα. Και χάνεται μια. Ναι. Άρα το Έριξον είναι αναγκαίο να υπάρχει στην Κρήτη και όχι μόνο για τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Και το πεζοπόρο τμήμα, διότι δυστυχώς οι αγγυλώσεις γραφειοκρατίας είναι τέτοιες, το θέλουν να είναι στην έδρα της πυροσβεστικής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Περιφερειακής Διοίκησης Κρήτης, δηλαδή στο Ηράκλειο. Ναι, στο Ηράκλειο να είναι λοιπόν το πεζοπόρο τμήμα, αλλά ένα μικρό μέρος που βρίσκεται και στη Δυτική Κρήτη προκειμένου με την μπότα, γιατί αν δεν μπήκε μπότα στη φωτιά μέσα, η φωτιά δεν σβήνει. Ναι. Και μιλάμε για να πεζοπυρώσεις να το δοκιμάσουμε. Μια καλύτερη κατανομή, λέτε, των δυνάμεων. Ναι, κύριε Κουκιανάκη, ναι. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Καλή δύναμη και σε εσάς και στους ανθρώπους εκεί για ένα νέο ξεκίνημα, γιατί νέο ξεκίνημα είναι πάλι από τις στάχτες, από το μηδέν. Να είστε καλά, καλή δύναμη.